ο Παγκουρέλια να παρουσιάσει τα επόμενους δύο ομιλητές. Και πάλι καλημέρα από μένα και εγώ να ευχαριστήσω την εταιρεία Αθυροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος και τον πρόεδρο, τον καθηγητή, τον κύριο Παπαδόπουλο για την πολύ ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω σήμερα σε αυτή την πολύ όμορφη μερίδα και κυρίως για το λόγο ότι δίνει ρόλο και χώρο και στην καρδιαγγειακή απεικόνηση η οποία συνδέεται άρρηκτα με την αθυροσκλήρωση. Για να μην σας τρώω επιπλέον το χρόνο, θα ήθελα να παρουσιάσω την επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Τουμπουρλέκα Μαρία, η οποία θα μας παρουσιάσει ένα καρδιακό επιπληματισμό από ένα πολύ σπάνιο αίτιο. Κυρία Τουμπουρλέκα είναι η ειδικευόμενη λαμπρή καρδιολόγος στην ΓΑΜΑ Καρδιολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και υποψήφια διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘΙΤΑ. Κυρία Τουμπουρλέκα, ο λόγος σε εσάς. Αν θέλετε το μικρόφωνο σας, γιατί δεν σας ακούμε, κάντε ένα unmute. Ωραία. Ωραία. Καλησπέρα και από εμένα, λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους και την Οργανωτική Επιτροπή που μου δίνουν την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτό το ξεχωριστό περιστατικό, πραγματικά. Αρχικά, γιατί είναι το πρώτο περιστατικό, σχετικό περιστατικό, το οποίο παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία. Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας υπενθύμισε την ανάγκη που υπάρχει για διαφορική διάγνωση στον καρδιακό επιπληματισμό και συχνά υπό πολύ επίγουσες συνθήκες. Και είναι επίσης ένα πολύ διδακτικό περιστατικό, γιατί αναδεικνύει μια πολύ λεπτή ισορροπία η οποία υπάρχει σε αυτή την κατάσταση και συχνά μπορεί και να μας παραπλανήσει. 4 μήνες πριν, 7 Δεκεμβρίου, πρόκειται για έναν άντρα 59 ετών, ο οποίος προσέρχεται σε ένα δευτεροβάθμιο περιφερειακό νοσοκομείο, έπειτα από 4 ημέρες που είναι συμπτωματικός, με εμπύρετο έως 38,6 βαθμούς Κελσίου, και ένα προκάρδιο άλογος διάχυτο, το οποίο χαρακτηριστικά χειροτερεύει όταν ο ασθενής μας ξαπλώνει. Από το ιστορικό του αναφέρει ότι είναι βαρύς καπνιστής, χωρίς κάποια άλλη συνωσιρότητα, ενώ αναφέρει επίσης ένα ιστορικό αναφυλακτικού σοκ μετά από δείγμα εντόμου. Κατά την πρώτη κλινική εξέταση, ο ασθενής μας εμφανίζεται να έχει καλή όψη, δεν έχει όψη πάσχοντος, ούτε σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας. Η καρδιακή τόνη είναι βήθη, δεν υπάρχουν ακουστά φυσήματα ή πρόσθετη καρδιακή τόνη ή περικαρδιακός ήχος τριβής, ενώ απουσιάζουν και σημεία συμφόρησης. Από το αναπνευστικό αναφέρεται ότι ανεβρίσκεται ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στην αριστερή βάση. Βλέπουμε από τα ζωτικά του σημεία ότι ο ασθενής μας έχει μια ήπια αύξηση της καρδιακής συχνότητας, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια. Και αυτό είναι το καρδιογράφημα με το οποίο παρουσιάζεται ο ασθενής, το οποίο είναι εντυπωσιακό, έχει χαρακτηριστικά την πτώση του PR διαστήματος και μια ήπια ανάσπαση του ST διαστήματος με το κύλο προς τα άνω, τα οποία είναι διακριτά κυρίως στις κατώτερες απαγωγές. Εδώ βλέπουμε την ακτινογραφία θώρακος, όπου όντως φαίνεται μια μικρή άβληση της αριστερής πλευροδιαφραγματικής γωνίας και μια ήπια επίταση του διάμεσου δικτύου, χωρίς ωστόσο κάτι άλλο ιδιαίτερο. Αυτός είναι ο εργαστηριακός έλεγχος στα επίγοντα. Ο ασθενής μας έχει αυξημένα λευκά, 19.000 λευκά, χωρίς ιδιαίτερο τύπο. Έχει καλό αιματοκρίτη. Η CRP του πλησιάζει το 400 με όριο το 5. Η φεριτίνη του επίσης είναι αυξημένη, ενδεικτική φλεγμονής. Η προκαλσιτονίνη είναι αρνητική, ενώ η καρδιακή τροπονίνη Α υψηλής ευαισθησίας είναι 15.500 περίπου με όριο το 20. Πραγματοποιείται ένα υπερηχογράφημα επικλίνησης στον ασθενή, όπου φαίνεται διατηρημένη συσταλτικότητα της αριστεράς κοιλίας, χωρίς τμηματικές υποκινησίες, δεν παρατηρείται σημαντικού βαθμού βαλβιδοπάθεια και όπως βλέπουμε στην αριστερή εικόνα φαίνεται μικρού προς μετρίου βαθμού περικαρδιακή συλλογή, χωρίς στοιχεία επιπληματισμού. Δεξιά βλέπουμε τις διαμετροειδικές ροές, οι οποίες είναι σταθερές. Οπότε ο ασθενής εισάγεται στο περιφερειακό νοσοκομείο και υποβάλλεται φυσικά σε PCR για το COVID 2 φορές και τα 2 αποτελέσματα είναι αρνητικά. Και στη συνέχεια ο ασθενής αντιμετωπίζεται ως μυοπερικαρδίτιδα με βάση τα προηγούμενα ευρήματα. Τίθεται σε αγωγή από το στόματος με κολχικίνη και ιμπουπροφένη. Και όντως ο ασθενής απαντάει, τα συμπτώματα του υφίενται.
η εργαστηριακή εικόνα βελτιώνεται, οι δείκτες φλεγμονής έχουν μια ήπια πτώση και μετά από 7 ημέρες νοσηλείας, την τελευταία ημέρα πρώτου εξιτηρίου, ο ασθενής υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία θώρακος, όπου επιβεβαιώνεται η ορόδης περικαρδιακή συλλογή, περίπου 1,2 εκατοστά μετρούμενο από την αξονική, και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή, οδηγία και προγραμματισμό για καρδιακή, για μαγνητική τομογραφία καρδιάς και επανέλεγχο με ραντεβού στον ένα μήνα. Εδώ πέρα βλέπουμε εικόνες από αυτή την αξονική πρώτου εξιτηρίου. Βλέπουμε την παρουσία υγρού κυρίως πέριξ των δεξιών καρδιακτικών αγκυλοτήτων και στα αριστερά βλέπουμε τις μετρούμενες πυκνότητες. Η μέση πυκνότητα είναι στο 17 Hounsfield Units, κάτω από 20 είναι ενδεικτικό, απόλυτη ένδειξη, ορόδους υγρού. 4 ημέρες όμως αργότερα, 18 Δεκεμβρίου, ο ασθενής επιστρέφει στα επίγοντα, αιτιούμενος δύσπνοια, πρόσφατης ανάρξεως από τις πρωινές ώρες, επιδεινούμενη. Από την κλινική εξέταση, όντως είναι ταχυπνοϊκός, η συστολική του πίεση είναι στο 100, έχει ανεβάσει την καρδιακή του συχνότητα στις 110 σφίξεις, ενώ αερομετρικά είναι ικανοποιητικός. Διακριτές είναι οι σφαγίτιδες φλέβες, οι οποίες είναι διατεταμένες, και δημιουργείται απευθείας ένα υπερηχογράφημα επικλίνης νέο, στο οποίο αυτή τη φορά παρατηρείται μετρίου προς σοβαρού βαθμού περικαρδιακή συλλογή, όπως βλέπουμε πάνω δεξιά, περίπου 2 εκατοστά. Υπάρχει διαστολική συμπίεση των δεξιών καρδιακών κυλοτήτων. Υπάρχει εντυπωσιακά διακύμανση, αναπνευστική διακύμανση των διαμετροειδικών ροών στο ντόπλερ, όπως φαίνεται στην κυρίως εικόνα. Και η κάτω κύλη του είναι διατεταμένη, είναι 2,4 εκατοστά, χωρίς ικανοποιητική σύμπτωση με την αναπνοή. Ο ασθενής τίθεται σε ενδοφλέβια ενυδάτωση, σε ινότροπη υποστήριξη και διακομίζεται στο δικό μας νοσοκομείο. Όταν φτάνει λοιπόν στα επίγοντα του Ιπποκρατίου, είναι ολιγοσυμπτωματικός. Με την ελάχιστη ενότροπη υποστήριξη έχει απαντήσει ικανοποιητικά. Η συστολική του είναι στο 120 πλέον. Οι σφίξεις του έχουν πέσει στις 85. Δεν έχει ανάγκη σε οξυγόνο. Είναι ταχυπνοϊκός στις 25 αναπνοές ανά λεπτό. Οι καρδιακοί τόνοι μεταβίας ακούγονται και έχει στοιχεία συμφόρησης. Οι σφαγίτιδες εξακολουθούν να είναι διατεταμένες. Και ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα αμφωτερόπλευε. Αυτό είναι το καρδιογράφημα με το οποίο παρουσιάζεται ο ασθενής σε εμάς. Έχει αλλάξει φυσικά συγκριτικά με το πρώτο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κυρίως τα αρνητικά τεστ στο πλάγιο τείχωμα και ίσως μία υποψία θετικού R, ψηλού R στις απαγωγές V1 και V2. Ο ασθενής σταθερός μεταφέρεται στη Στεφανία μονάδα. Και εκεί πέρα ξεκινάει μία προσέγγιση με διαγνωστικές και παρεμβατικές επεμβάσεις, τα οποία λόγω του επίγοντος τρέχουν παράλληλα. Ο ασθενής τίθεται σε μόνιτορ και δημιουργείται υπερηχογράφημα επικλίνης στη Στεφανία μονάδα. Εδώ πέρα βλέπουμε εντυπωσιακά επιβεβαιώνεται η παρουσία περικαρδιακού υγρού, σοβαρής περικαρδιακής συλλογής. Υπάρχει σύμπτωση των δεξιών καρδιακών κυλοτήτων. Βλέπουμε όμως πέρα από αυτό ότι πέριξ των δεξιών κυλοτήτων υπάρχει υλικό εντός του περικαρδιακού σάκου. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει στοιχεία θρόμβου, ασκούν πίεση επί των δεξιών κυλοτήτων. Η συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας είναι ικανοποιητική, αν και ίσως βλέπουμε κάποιον επηρεασμό στο πλάγιο τείχωμα. Και στη δεξιά εικόνα βλέπουμε το πώς το υγρό συμπιέζει αυτή τη φορά και τον αριστερό κόλπο. Εδώ πέρα, από το παρασιτερνικό άξονα, επιβεβαιώνουμε ότι το υγρό βρίσκεται αυτή τη φορά και πέριξ της αριστερής κοιλίας. Στη μονάδα πραγματοποιείται περικαρδιοπαρακέντηση, όπου παροχετεύονται 650 ml αιμορραγικού υγρού και ο ασθενής απευθείας εμφανίζει κλινική βελτίωση. Τοποθετούμε το δείγμα αυτό στον αναλυτή αερίων και μας επιστρέφει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μας επιστρέφει μια αιμοσφαιρίνη στο 15,9. Οπότε κατευθείαν μας μπαίνει μια ισχυρή υποψία ότι το υγρό δεν είναι όρο αιματηρό, μάλλον είναι καθαρά αιμορραγικό υγρό. Και παρότι ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός, είναι ολιγοσυμπτωματικός, είναι αιμοδυναμικά σταθερός με ελάχιστη νότροπη υποστήριξη,
Προχωρούμε σε παραγγελία αξονικής τομογραφίας καρδιάς για την περαιτέρω διαφορική διάγνωση. Παράλληλα, βγαίνει και ο εργαστηριακός έλεγχος. Ο ασθενής εξακολουθεί να έχει 20.000 λευκά. Παρατηρούμε όμως ότι έχει πτώσει τις αιμοσφαιρίνες κατά 4 μονάδες συγκριτικά με τον τελευταίο έλεγχο και η σαρπέ του παραμένει ηπίως αυξημένη στο 143 με όριο το 5. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα από την αξονική τομογραφία θώρακος που πραγματοποιείται. Επιβεβαιώνεται η παρουσία σοβαρού βαθμού περικαρδιακής συλλογής, πέριξ των δεξιών και των αριστερών κοιλοτήτων. Με το κίτρινο βέλος βλέπουμε εδώ πέρα τη διαφορετική πυκνότητα του υγρού, η οποία αρχίζει και βάζει κάποιες σημαντικές υποψίες. Γίνεται μέτρηση της πυκνότητας, πλέον είναι στις 66 μονάδες, 66 pounds per unit, ενδεικτικό αιμορραγικού υγρού. Και φυσικά, την τελική απάντηση μας δίνει η χορήγηση σκιαγραφικού, όπου στη δεξιά εικόνα βλέπουμε εντυπωσιακά ένα σημείο ρήξης στο οπίσθιο τείχωμα της αριστεράς κοιλίας, το οποίο αντιστοιχεί και στη διαφυγή και στη ροή που βλέπουμε εδώ πέρα με το κίτρινο βέλος. Καθώς ο ασθενής επιστρέφει από τον αξονικό τομογράφο, ξαφνικά εμφανίζει πτώση του επίπεδου συνείδησης, ηλεκτρομηχανικό διαχωρισμό, άσπρη ηλεκτρική δραστηριότητα δηλαδή, γίνεται άμεση έναρξη κάρπα, έπειτα από 90 λεπτά κάρπα, γίνεται ταυτόχρονα επίγουσα περικαρδιοπαρακέντηση ως θεραπεία του ενδεχομένως αναστρέψιμου αιτίου της ανακοπής, αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της 1,5 ώρας που γινόταν κάρπα περίπου 3 λίτρα αίματος, ενώ ταυτόχρονα ο ασθενής μεταγγίζεται με αδιασταύρωτες μονάδες και μετά από 1,5 ώρα περίπου δεν υπάρχει αυτόματη επάνωδος της κυκλοφορίας και ο ασθενής ανακηρύσσεται νεκρός. Επειδή όμως οι απορίες παραμένανε, το ασθενής στάλθηκε για νεκροψία, έγινε μια μεγάλη ιατροδικαστική εκτίμηση. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα στην αριστερή εικόνα είναι το επικάρδιο με το κόκκινο βέλος και με το μαύρο βέλος είναι το περικάρδιο το οποίο έχει ξεφλουδιστεί, ας το πούμε, έχει αποκαλυφθεί. Τα στοιχεία από την μακροσκοπική επέμβαση, εκτίμηση είναι το ότι ο περικαρδιακός σάκος είναι άθικτος. Το σημείο της ρήξης, το οποίο φαίνεται δεξιά, είναι περίπου 1,5 εκατοστό στο οπίσθιο τείχωμα της αριστεράς κοιλίας. Υπάρχει έντονη επικάλυψη με ινώδες και ποιώδες εξίδρωμα επί του επικαρδίου, όπως φαίνεται με το κόκκινο βέλος. Τα στεφανιαία αγκία, που φυσικά ήταν ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε, δεν εμφάνιζαν στενώσεις, δεν είχαν ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα, ενώ επίσης δεν υπήρχαν και ευρήματα μυοκαρδιακής νέκρωσης ή ίνωσης, ενδεικτικά δηλαδή ισχαιμίας. Αντιθέτως, το αποτέλεσμα της ιστοπαθολογικής επέμβασης ανέδειξε ότι το σπλαχνικό περικάρδιο χαρακτηριζόταν από ένα εκτεταμένο ινώδες εξίδρωμα με διήφηση κυρίως με πολυμορφή πύρημνα. Το σημείο της ρήξης είχε έντονο διάμεσο ίδρυμα. Υπήρχε μυοκαρδιακή νέκρωση τοπικά, η οποία όμως σχετιζόταν με την έντονη φλεγμονώδη διήθηση και πάλι κυρίως πολυμορφοπύρινα. Ενώ το υπόλοιπο μυοκάρδιο συνολικά είχε με τρίπρο σοβαρού βαθμού διήθηση με πολυμορφοπύρινα και φυσικά έγινε αναζήτηση γιγαντοκυτάρων, κοκκιωμάτων, σημεία γλίτιδας, εωσινόφυλων, όλα από τα οποία απουσίαζαν. Οπότε η αστεοπαθολογική διάγνωση που τέθηκε ήταν αυτή της οξείας μυοκαρδίτιδας με περικαρδιακή συμμετοχή, μυοπερικαρδίτιδα και ρήξη τυχώματος της αριστεράς κοιλίας, ενδεικτική λοιμόδους αιτιολογίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια σαφή απάντηση ή κάποιο σαφές αίτιο για το ερώτημα του λοιμόδους αιτίου. Αυτό ήταν το περιστατικό που ήθελα να παρουσιάσω και επειδή πίσω από ένα περιστατικό κρύβεται μια ολόκληρη ομάδα, αυτή είναι η ομάδα των ανθρώπων που διαχειρίστηκαν αυτόν τον ασθενή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας. Κυρία Τουμπουρλέκα, συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας. Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Εγώ πριν δώσω το λόγο και στον πρόεδρο τον κύριο Παπαδόπουλο και στον συμπρόεδρο τον κύριο Καμπουρίδη, απλά μια μικρή παρέμβαση, παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω και μια μικρή ερώτηση ταυτόχρονα. Πρώτα κύριε, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο επιπομματισμός
Ο καρδιακός τραυματισμός είναι μια κατάσταση η οποία διαγνώσκεται πάντα κλινικά. Όσο να προσπαθούμε με τον υπέρηχο να κάνουμε τη διάγνωση του τραυματισμού, μπορούμε να έχουμε κάποια σημεία, αλλά ο τραυματισμός είναι μια διάγνωση που μπαίνει κλινικά. Αυτό πρέπει νομίζω να το θυμόμαστε. Και κάτι που θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, μια μικρή ερώτηση. Πιστεύετε, παραδείγματος χάρη, ότι αν κάναμε contrast, χορηγούσαμε ένα contrast agent στον υπέρηχο, θα μπορούσε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η ρήξη αυτή του μυοκαρδιακού τυχώματος να έχει ανακαλυφθεί νωρίτερα? Αυτή είναι μια πολύ σωστή ερώτηση και ομολογουμένως είναι κάτι που πέρασε από το μυαλό μας εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, υπό τις επίγουσες συνθήκες, υπό τον ασθενή ο οποίος ξαφνικά καταραίει, όλα αυτά γίνανε μέσα σε ένα διάστημα 3 ωρών. Ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί. Ήταν όντως μια πολύ καλή σκέψη, αλλά προτεραιότητα δόθηκε στην θεραπεία του ασθενού και στη συνέχεια στη διενέργεια ξωνικής τομογραφίας. Ωραία, πολύ ωραία. Να. Δεν ξέρω, είσαι πρόεδρος ή ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος. Ναι. Μαρία, συγχαρητήρια. Τα πήγες περίφημα, οπότε παρόλο που αγχωνόσουν, μια χαρά τα είπες. Αυτό να πω και εγώ από τη μεριά μου, επειδή μαζί με την Μαρία εκείνο το βράδυ αντιμετωπίσαμε το περιστατικό, ήταν από τα περιστατικά πάντα τα οποία θα τα θυμόμαστε μια ζωή. Ήταν μια έτσι πολύ, πολύ σοβαρό περιστατικό και με πολύ άγχος και στρες. Το πρόβλημα σε εμάς του Ιπποκράτου είναι ότι δεν υπάρχει θωρακοχειρουργική κλινική μέσα στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να χειριστούμε εύκολα αυτά τα περιστατικά. Όπως πολύ ωραία παρουσίασε η Μαρία με την πρώτη παρακέντηση που αποκαλύφθηκε τελικά ότι υπήρχε αίμα, ήταν αιμορραγικό το υγρό και ουσιαστικά ήταν αίμα, σκεφτήκαμε αμέσως τη ρήξη και ήρθαμε σε επικοινωνία με τους χειρουργούς, τώρα χειρουργού που εφημέρευα στον Παπα-Νικολάου. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο και όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι σε άλλο νοσοκομείο ο θωρακοχειρουργός που καλύπτει, ήταν πολύ δύσκολο να το χειριστούμε αυτό το περιστατικό. Εδώ το νόημα του περιστατικού είναι πρώτον να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άλλα αίτια. Το πρώτο που σκεφτήκαμε ήταν ότι ήταν κάποιο έμφραγμα που έκανε ρήξη. Είναι το πρώτο που σκέφτησε όταν έχεις ρήξη μυοκαρδίου. Άρα υπάρχουν και αυτά τα σπάνια περιστατικά που σας παρουσίασε η Μαρία, που υπάρχει φλεγμονώδες αίτιο που μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη. Πολύ σπάνιο περιστατικό. Άλλα σπάνια αίτια ρήξης από φλεγμονή είναι η γιγαντοκυταρική, ας πούμε, μυοκαρδίτιδα. Η ιστολογική δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Εδώ είχαμε κάποιο λοιμώδες αίτιο, κάποιο μικρόβιο πιθανότατα ή κάποιος ιός το οποίο προκάλεσε αυτή τη ρήξη. Και το νόημα είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα περίεργα περιστατικά τα οποία θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι πάντα έφραγμα η ρήξη. Αυτά από τη μεριά μου. Πάντως ήταν δραματική όλη η κατάσταση. Ήταν δραματική. Πραγματικά βγάζαμε αίμα και βάζαμε αίμα. Πρακτικά ξέραμε ότι δεν θα τα κατάφερνε ο άρρωστος, αλλά δεν είχαμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Συγχαρητήρια και από μένα, κυρία Τουμπερλέκα. Πάρα πολύ ωραίο το περιστατικό. Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο ότι για τους κλινικούς γιατρούς που εφημερεύουμε, ο χειρότερος εφιάλτης είναι αυτά τα περιστατικά. Πραγματικά κάνατε πάρα πολλά πράγματα. Μια παρατήρηση που ήθελα να πω είναι ότι στην αξονική, η οποία έγινε την 7η μέρα που βγήκε από το δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στην πρώτη του νοσηλεία, φαινόταν το υγρό, τουλάχιστον οπτικά, να είναι μεγαλύτερο από το πρώτο στον υπέρηχο που έγινε στην εισαγωγή. Γενικά, όταν ο ασθενής υποθεραπεία το υγρό αυξάνει, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο κοντά στην παρακολούθηση. Μία ερώτηση, κυρία Τουμπελέκα, δεν ξέρω μέσα στο πανικό σε αυτές τις 3 δραματικές ώρες, αν όταν κάνατε την περικαρδιοπαρακέντηση στείλατε το υγρό για καλλιέργεια στο υγρό της περικαρδιακής, το οποίο θα μας έδειχνε τουλάχιστον, ναι, θεωρητικά βέβαια τώρα όλα αυτά που συζητάμε. Ναι, όχι, δυστυχώς εκείνη τη στιγμή δεν ήταν μια σκέψη η οποία
πέρασε από το μυαλό μας. Εκείνη τη στιγμή αμφισβητήσαμε τη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας και πάλι θα πω ότι κριτήριο, ο στόχος μας ήταν η συντροφή του ασθενού. Αυτό λέω ότι το περιστατικό είναι ιδιαίτερα διδακτικό. Παρόλο σε λίγους συνθήκες πρέπει να είστε ψύχρεμοι. Πρέπει να σκεφτόμαστε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που εμείς στείλουμε. Αυτό όντως είναι μια παράληψη η οποία αναγνωρίστηκε και θα μας απαντούσε κάποια ερωτήματα. Ενδεχομένως δεν θα άλλαζε ιδιαίτερα βέβαια την πορεία του ασθενού, αλλά θα είχαμε κάποιες περισσότερες απαντήσεις για τον ιατρικό στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είναι καθόλου εύκολο το να σκέφτεσαι να δίνεις καλλιέργηση. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνήσω απόλυτα. Κυρία Τουμπουρλέκα, πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Πραγματικά ένα περιστατικό που αν μη τι άλλο δείχνει και το μάχημο του χαρακτήρα της γάμα καρδιολογικής κλινικής. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, από το κοινό δεν έχουμε κάτι προς το παρόν. Δεν ξέρω από τον πρόεδρο και τον συμπρόεδρο αν δεν υπάρχει κάτι. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλήτρια. Η επόμενη ομιλήτρια